Ο Σωτήρης Τσιόδρας τώρα, ο άνθρωπος ο οποίος για τρεις ολόκληρους μήνες καθήλωνε όλους τους Έλληνες στην ενημέρωση για τις εξέλιξεις του κορονοϊού, δίνει για πρώτη φορά συνέντευξη μετά την καραντίνα και μας αποκαλύπτει ευαίσθητες πλευρές του εαυτού του. Ο στρατηγός της μάχης του κορονοϊού, ο επιστήμονας που έγινε πρωτοσέλιδο και έκανε Έλληνες και ξένους να υποκλίνονται στη σεμνότητα και την ψυχραιμία του, άνοιξε την καρδιά του στο Blue Magazine και μίλησε για τις στιγμές που τον συγκλώνησαν αλλά και τους φόβους του. Φοβάμαι το θάνατο, αλλά ελπίζω σε μια άλλη ζωή. Όχι τόσο το θάνατο από τον ιό, αλλά τον θάνατο το πνευματικό, το θάνατο των ανθρώπων που δεν μπορούν να διαβάσουν ένα βιβλίο ή ένα ποίημα, που δεν μπορούν να κλάψουν ή να τραγουδήσουν, να ακούσουν συναρπαστικές μουσικές, να μυρίσουν πνευματικά αρώματα, που δεν μπορούν να αγαπήσουν. Ο βράχος των ιατρικών εργαστηρίων λύγιζε και στις καθημερινές ενημερώσεις του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό. Την τελευταία λέξη δεν θα την έχει ο θάνατος. Πρέπει κάθε γλώσσα να μιλεί την καλοσύνη της ημέρας. Ο κομψός γκριζομάλης κύριος, ο γιος του Παναγιώτη και της Φωτεινής από το Νεοχώρι Αρκαδίας με τις λαμπρές σπουδές, μιλούσε με την καρδιά ακόμη και όταν οι κάμερες έκλειναν. Δεν θα ξεχάσω τις στιγμές που βρεθήκαμε μαζί με τους συναδέλφους μας και την ηγεσία κοντά σε κόσμο που είχε ανάγκη να μας δει, στους Ρωμά, στους μετανάστες, στις ΜΕΘ. Όσο για τις δηλώσεις μου για τους ηλικιωμένους, ήταν μέσα από την καρδιά μου, μίλησε η καρδιά μου. Είναι μανάδες και πατεράδες μας. Είναι γιαγιάδες και παππούδες. Τώρα ο Σωτήρης Τσιόδρας εξυμνεί ξανά τους Έλληνες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας στους τουρίστες. Η χώρα μας είναι ασφαλής και έχει την εμπειρία και τη δυναμική να ανταπεξέλθει στη δύσκολη αυτή περίσταση. Χάρη σε όλους τους Έλληνες τα έχει καταφέρει πολύ καλά. Θα ευχόμουν στους τουρίστες να περάσουν υπέροχα.